come back. Θα σας δώσω λοιπόν δύο χαρτιά. Η Αναστασία για τα γαντσίδια, αυτό το κορίτσι από τα εικαστικά λοιπόν είναι σήμερα εδώ, γιατί το concept της εκπομπής μας σήμερα είναι ότι εσύ θα μας βάζεις να ζωγραφίσουμε διάφορα στελέχη, διάφορα αντικείμενα της κατασκήνωσης. Ό,τι θες βασικά. Και εμείς θα έχουμε περιορισμένο χρόνο, 20 δευτερόλεπτα περίπου, για να το ζωγραφίσουμε αυτό και να το αποδώσουμε σωστά πάνω σε χαρτί. Κατόπιν αυτού, εσύ θα επιλέξεις ποια εικόνα σ' αρέσει πιο πολύ. Από τις δύο. Από αυτές που θα έχουμε ζωγραφίσει, εγώ ή η Βίκη, ναι. Και αυτή θα κερδίσει ένα πόντο τη φορά. Ένα στο Τζόρνταν. Και ένα στο Βίκη. Έχετε 20 δευτερόλεπτα για να ζωγραφίσετε το πρώτο μας κατασκηνωτικό πρόσωπο παύλα μέρος. Λοιπόν, το πρώτο κατασκηνωτικό πρόσωπο παύλα μέρος είναι... A few moments later. Η πύλη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. 3, 2, 1, πάμε. Εγώ δεν ξέρω να ζωγραφίζω ούτε ήλιο. Πιστεύω ότι είναι πολύ δίκαιο για μένα αυτό το challenge. 3, 2, 1, μπιπ! Λοιπόν, διάλεξα την πύλη, γιατί είναι από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε στη γη που τα μπαίνουμε και είναι και το τελευταίο που βλέπουμε όταν φεύγουμε. Είναι κάτι που μας δίνει χαρά. Αυτό εδώ πέρα είναι της Βίκης. Και αυτό εδώ είναι του Τζόρνταν. Λοιπόν, η Γιούπη δεν είναι μόνο τα μέρη της, είναι και η άνθρωπή της. Και εδώ βρίσκεται και η Σέβη! Ο Τζόρνταν είναι και η Σέβη. Και επειδή τη Σέβη την αγαπάμε, είναι η πύλη της καρδιάς μας, όπως και πολλοί άλλοι. Και επειδή η Γιούπη είναι τα πρόσωπά της... Εντάξει, το δέχομαι. Τζόρνταν. Okay. Challenge number 2. Θέλω να σχεδιάσουμε 2000 years later. Ένα άλλο μέρος, έτσι, γεμάτο αγάπη, το οποίο όταν το ακούμε από τα μεγάφωνα, κυρίως οι ομαδάρχες, όταν ήμασταν ομαδάρχες, θυμάμαι πάρα πολύ ότι όταν το ακούγαμε, σχεδόν τρέμαν τα γονατά μας. Οπότε, θέλω... Το επόμενο μέρος που θα ζωγραφίσουμε είναι η ελιά. Ξεκινάμε σε 3, 2, 1, πάμε. Όπου ήμουν μεγάλη κατασκηνώση.
πρωτοπόρτρια. Είμαστε έλεγχος δηλαδή, στελεχάκι. Μαθαίναμε να λειτουργούμε σαν μεγάλοι κατασκηνωτές, αυτόνομα πλέον, να βοηθάμε στα μέρη της κατασκήνωσης. Είχαμε πολύ αγαπημένα άτομα και στελέχη να μας βοηθάνε. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να ζωγραφίσουμε λοιπόν τη σκηνή νούμερο 8. Δίκημα τη γράφει. Τι! Κάνει πια! 3, 2, 1, τέλος. Αυτό εδώ είναι το Τζόρνταν. Ένα έχουμε τη φύγη. Ορίστε. Next point goes to... Δείχνουμε ότι πάλι κατασκήνωση φτιάχνεται από τα άτομά της και έχουμε και τη φύση πίσω και να δείξουμε στον κόσμο ότι η Γιούπη είναι χτισμένη πάνω σε ένα υπέροχο λόφο στην Χαλκιδική με από πίσω έλατα και παντού πράσινο και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό. Εξού και οι περιβαλλοντικές κινήσεις που κάναμε πάντα μέσα στην κατασκήνωση που μετά να κυκλώσουμε και τα μπουκάλια στους κίτρινους κάδους που βρίσκονται μέσα στην κατασκήνωση. Πάμε να ζωγραφίσουμε το επόμενό μας αγαπημένο στέλεχος. Later. Για μας είναι στέλεχος, κατά βάθος για μας είναι στέλεχος. Είναι μια ψυχή μες στην κατασκήνωση και πάμε να ζωγραφίσουμε το μοναχικό και ανεπανάληπτο μεγαλύτερο σαλιά της κατασκήνωσης. Πάμε να κάνουμε το πάσα. Three days later. Θα διαλέξω της Βίκης. Και αυτό γιατί έχει παίξει πολύ ύπουλα και έχει αναφέρει την ψυχολογία. Ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ την κατασκήνωση. Και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε γενικότερα. Οπότε θα επιλέξω αυτό. Έχουμε ισοπαλία. Είμαι πολύ περήφανη και για τους δυο σας. Το επόμενο κομμάτι της δοκιμασίας θέλει να σχεδιάσουμε, να ζωγραφίσουμε τα σωστάτω. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 2, 3, 2, 1, όχι ιστερίες εδώ, καλλιτέχνη! 3, 2, 1, πάμε! Δεν μου ακούγεται πολύ ηλικία πρόταση. Και
Έχουμε εδώ πέρα πάλι το αρχηγείο από τον Τζόρνταν, κίτρινο, με το παραθυράκι. Μέσα φαίνονται αρχηγός παχηγός. Και γράφει καλημέρα μια πολύ διαφορετικό χωριό, αλλά πολύ λάθος. How are you? You just have to say that you're fine when you're not really fine. Θα δώσω ένα πόδι και στις δύο. Λοιπόν, χαρτιά να κάνετε έναν χώρο που εγώ φέτος πέρασα υπέροχα. Έναν χώρο που αγαπώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα όσο και εγώ άκουσα το μέρος της κατασκήνωσης. Είναι το μέρος που εγώ φέτος έκανα τις πιο ωραίες φιλίες και γνώρισα τα πιο σημαντικά άτομα για μένα. Ανθρώπους που περάσανε, ήρθανε και βγάλουν αυτές τις περίοδες και αυτούς τις περίοδες και αυτό το καλοκαίρι, το ωραιότερο καλοκαίρι που έχω περάσει. Λοιπόν, είναι ένα χώρο, πάντα μπαίνει από το σπίτι να πέσει να μας πλακώσει. Είναι τα εργαστήρια, το πρωί γέμιζε με παιδιά και το βράδυ μαζευόμασταν και περνούσαμε τόσο όμορφα. Τρία, δύο, ένα, τέλος! Δεν θα εξηγήσεις τι έχεις κάνει. Θέλω να πω ότι είναι τα εργαστήρια και το σκέπαστρο και από εδώ είναι τα παγκάκια. Είναι, ναι, και δεν πρόλαβα να κάνω τα... Τα μπλε τα παγκάκια, ναι. Οι πάγκοι. Γι' αυτό είναι η τέντα που ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η Βίκη λοιπόν. Και αυτό είναι το Τζόρνταν, που είναι τα παιδιά που έρχεστε στα εργαστήρια. Πάνω στα τραπέζια. Να φωνάζω κυρία Αναστασία, κυρία Αναστασία. Η κυρία Αναστασία αυτή. Για να τελειώσουμε, γιατί πρέπει να βγαίνει ο στιγμητής. Ο Τζόρνταν. Γεια σου Γιούπικα, ευχαριστούμε που παρακολούθησες το βίντεο μας για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε την Αναστασία που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο. Μην ξεχάσετε να κάνετε κοινοποίηση, subscribe και όλα τα σχετικά. Γεια σου Γιούπικα! Λοιπόν Γιούπικα, θέλω να συγκεντρωθείτε, θέλω να την δώσετε χέρια λίγο στο να κάνουμε ένα ο. Γιατί φέτος η γιορτή μας είναι... Θα βγει ένα πανέμορφο αποτέλεσμα, όπως κάθε φορά με τη βοήθεια όλων των παιδιών της Γιούπη. Ναι, νομίζω ότι θα είναι κάτι μοναδικό, κάτι πανέμορφο φέτος.